η κατασκευή νέας ή η επέκταση της υπάρχουσας προβλήτας για την υποδοχή μεγαλύτερων κουραζερόπλοιων απασχόλησε και την τελευταία συνεδρία του Νομαρχιακού Συμβουλίου με ερώτηση που κατέθεσαν σύμβουλοι της μειοψηφίας. Επίσης, συζητήθηκε και η αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης. Αφορά το λιμάνι της Ακύνθου, όπου διαβάζω τις σκέψεις του Λιμενικού Ταμείου για εκ νέου εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και αυτό φέρνει κάθε φορά στην επικαιρότητα τα προβλήματα των λιμενικών υποδομών. Η ερώτηση είναι, εκείνη η απόφαση ερμόφωνη μετά από την εισήγηση που είχαμε κάνει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2007, όταν με συμβάσει δόθηκε ήδη στην εφημερίδα και υποβάλλεται από την Ελευθερία 20-10 Νοεμβρίου για να γίνει εκλογή, ότι το Υπουργείο άλλαξε το σχέδιο σήμερα. Οπότε μας ήρθε σήμερα, εχθές δηλαδή, το άλλαξε το σχέδιο εχθές και μας ήρθε αλλαγή σχεδίου δράσης. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν ότι εμείς τις υποδομές έχουμε, αλλά θα συμμετάχει πάρα πολύ για να αναλάβει για την πρωτοβουλία ήδη μέχρι στο πρόγραμμα. Κέντρα υγεία, νοσοκομείο, ΙΚΑ και εμείς με το προσωπικό που πήραμε και με το υλικό που έρχεται και θα έχουμε την παραγραφή του αύριο το πρωί εδώ. Για τη συγκεκριμένη περιοχή όπου είναι περίπου και οι άλλοι, ώστε να μην παίρνει πλέον τα 100-150 μέτρα, να παίρνει τα 300 μέτρα κλπ. Εφτιάχτηκε η προμελέτη, βάλαμε το κοστολόγιο με τις κοινωνικές υπηρεσίες, ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ μόνο η μελέτη και σε 10 εκατομμύρια περίπου η κατασκευή του έργου.